Γεια σας παιδιά, το Τρίτας Χρήστος εδώ και θα σας πω 2-3 πραγματάκια για το RPE, το RIR και το OneRep Max. Τι σημαίνει το καθένα? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το OneRep Max. Το OneRep Max είναι ότι όταν βγάζουμε ένα πρόγραμμα με βάρη και με ασκήσεις με βάρη, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους παράγοντες οι οποίοι θα είναι μετρήσιμα τα ποσοστά που θέλουμε να δουλέψουμε στο πρόγραμμα. Το OneRep Max σημαίνει ότι θα δουλέψω το πρόγραμμά μου βάσει ποσοστών της μίας επανάληψης μου. Της μίας μέγιστης επανάληψης θα δουλέψω βάσει αυτής σε αντίστοιχα ποσοστά στο πρόγραμμα που θα δομήσω, δηλαδή σε 80%, 70%, 60%. Αυτό είναι το OneRep Max. Το RPE είναι όταν κάνω με τα 100 κιλά, ας πούμε, πάγκο, τα 100 κιλά, και λέω ότι κάνω 10 επαναλήψεις, αλλά 11η δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να βγάλω 11, ας πούμε, μόνος μου. Σημαίνει ότι είναι RPE 10. Εάν όμως έκανα 8 επαναλήψεις και μπορούσα να βγάλω μέχρι 10, σημαίνει ότι είναι RPE 8, δηλαδή 2 επαναλήψεις πριν τα μέγιστά μου. Επίσης το ίδιο άμα έλεγα RPE 9, θα είχα άλλη μία επανάληψη, αν το έκανα 9 επαναλήψεις. Αυτό είναι και το RPE όταν θέλω να προγραμματίσω. Επίσης, το RIR που χρησιμοποιώ συνήθως στο πρόγραμμά μου, στα προγράμματα, είναι Reps in Reserve, που σημαίνει, το λέει η λέξη, τις επαναλήψεις που θα αφήσω στη ρεζέρβα. Δηλαδή, όταν λέω RIR 1, μία επανάληψη, ή RIR 2 επαναλήψεις, σημαίνει μία επανάληψη πριν την αποτυχία ή 2 επαναλήψεις πριν την αποτυχία. Βέβαια, και το RPE και το RIR δεν μπορούμε τόσο εύκολα να τα δούμε σε ποσοστά όταν λέω πάνω από 3. Δηλαδή, όταν πω RIR 4, RIR 5, σημαίνει ότι δύσκολα θα υπολογίσω αν έχω 4 ή 5 επαναλήψεις ακόμα, ή 6 ή 3. Όπως και το RPE, δεν μπορώ να πω RPE 5, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι είχα άλλες 5 να κάνω με αυτό το βάρος. Μπορεί να είχα 4, μπορεί να είχα 6, μπορεί να είχα 3. Οπότε δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά. Ενώ όταν δουλεύω ένα πρόγραμμα με ποσοστό, του OneRep Max, μπορώ πιο εύκολα να δω το βάρος που θα χρησιμοποιήσω στο πρόγραμμά μου, διότι βγαίνει από τη μία μέγιστη μου βάσει ποσοστού. Τώρα αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το καλό του είναι ότι θα πάω με πρόγραμμα στάνταρ κιλών, για στάνταρ κιλά να κάνω το πρόγραμμά μου, που σημαίνει ότι είτε είμαι κουρασμένος εκείνη την ημέρα, είτε δεν είμαι κουρασμένος εκείνη την ημέρα, το πρόγραμμα μου λέει να κάνω τα συγκεκριμένα κιλά βάσει του ποσοστού που έχω. Ενώ το RPS έχει τη δυνατότητα να χαμηλώσεις τα κιλά, την ένταση του προγράμματος, αλλά να έχεις το ίδιο RPE ή το ίδιο RIR όταν δουλεύεις. Σημαίνει ότι προσαρμόζεσαι λίγο στη συγκεκριμένη ημέρα της προπόνησης και όχι, επίσης, σε αυτά μπορείς και να ανεβάσεις. Αν είσαι καλά, νιώθεις πολύ καλά εκείνη την ημέρα, μπορείς να ανεβάσεις κιόλας. Αυτά ήταν τα 2-3 πραγματάκια για το RIR, RPE και OneRep Max. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε με νέα βιντεάκια. Γεια σας!